κανάλι, ένα σταθμό, ένα ραδιόφωνο με μεγάλη ιστορία. Νομίζω ότι μαζί με τα δημοτικά ραδιόφωνα Αθηνών Θεσσαλονίκη, τα πρώτα δημοτικά ραδιόφωνα, βοήθησαν να δώσει τον πλουραλισμό, αν θέλετε, τη ενημέρωση των ραδιοφώνων. Μεγάλες φωνές και πολύ καλοί δημοσιογράφοι συνεργάστηκαν με το κανάλι του Πειραιά, είχαμε την τύχη αυτή. Θέλω ότι τελευταία χρόνια υπήρχε μια, αν θέλετε, απαξίωση του καναλιού 1 του Πειραιά. Κακή οικονομική διαχείριση, συσσωρευμένα χρέη, πολύ μεγάλος προϋπολογισμός. Και άρα κληθήκαμε ως Νέα Δημοτικοκυριακή να κάνουμε μια επιλογή. Κάναμε την επιλογή να στηριχθεί το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, να γνωριστεί μια νέα διοίκηση με γνώση, μέρα και διάθεση. Και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση και να ξανακάνουμε το κανάλι 1 του Πειραιά ένα κανάλι όπως ήταν όταν ξεκίνησε. Δεν θέλω να ευχηθώ απλώς να τα καταστήσετε. 100 χρόνια ίσως είναι λίγα. Θεωρώ ότι η συμβολή των δημοτικών ραδιοσταθμών είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο στον πλουραλισμό της είδησης, αλλά και στην αναγκαία εξύψωση του πολιτιστικού επίπεδου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα συγχαρητήριά μου λοιπόν σταθμό και ελπίζω να συνεχίσετε συνεχώς στην ίδια ανωδική πορεία. Ευχαριστώ που παρευρίσκομαι εγώ στη γενέθλια εκδήλωση και εύχομαι να παρευρεθώ και στα 38 χρόνια που σημαίνει ότι θα είναι η ίδια δημοτική αρχή. Εγώ έζησα την περίοδο ως δήμαρχος του 1999 με 2006 στα τεράστια προβλήματα του κανάλι 1, τα οποία πιστεύω ότι δεν είναι έτσι τώρα. Πάντα ήμουν αθειασότης ότι πρέπει να υπάρχουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να στηρίζονται με τα χρήματα των φερολογουμένων, αρκεί να υπάρχει και να επιτελείται ένα έργο ποιότητος. Γιατί δαπάνη δημόσια και δημοτική σημαίνει ότι πρέπει να συνοδεύεται και από δημόσια ανταπόδοση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές στην νέα διοίκηση, η οποία έχει αξιόλογα στελέχη τόσο στο οργανωτικό όσο και στο διαφημιστικό κομμάτι, ο φίλος μου Τάξης Αβραμίδης και ο Στέλιος ο Μπρατσόλης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, ενώ έχουν την τύχη να έχουν και 38 ονόματα που τους στηρίζουν από το χώρο τον αθλητικό, τον οικονομικό, τον ναυτιλιακό, τον Μόραλι, τον δήμαρχο και τον Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Θέλω να πιστεύω ότι το κανάλι θα κάνει το βήμα προς τα μπρος και θα έχει το ρόλο το σημαντικό που του αρμόζει στο νέο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο που πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να σκεφτώ ότι περάσανε 28 χρόνια, γιατί μου φαίνεται σαν χτες που πήραμε δυναμός και το βάλαμε μπροστά. Νομίζω ότι εκπλήρωσε την αποστολή της φιλοδοξίας μας, αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Βέβαια μετά με την είσοδο της λεγόμενης ιδιωτικής ραδιοφωνίας, όπως το είχα πει εξάλλου εγώ, η δημοτική ραδιοφωνία σίγουρα πέρασε λίγο στο περιθώριο. Αλλά εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και να γίνει φωνή μιας ολόκληρης πόλης. Και νομίζω πως όλοι τα παιδιά τα οποία δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια και το κράτησαν στη ζωή και τώρα δουλεύουν ακόμα περισσότερο με μεγάλο ενθουσιασμό, θα του δώσουν μια νέα πνοή για το μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη σημερινή ημέρα και αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία να δω τη συγκεκριμένη οργάνωση, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η αναδρομή. Βλέπω πολλούς και καλούς φίλους από τα παλιά και σύγχρονους και αναμένω απλά να εκτυλιχθεί η εκδήλωση και να τα απολαύσουμε. Μια πολλά και να αυξηθούν τα ποσοστά ακροαματικότητας και να είναι αντάξια της προσπάθειας και της δουλειάς που γίνεται. Να είστε καλά και ελπίζω να ακούμε το κανάλι 1 του Πειραιά για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Για εμάς τους Πειραιώτες το ραδιόφωνο αυτό σηματοδοτεί τη συντροφιά μας. Εδώ και 28 χρόνια, τουλάχιστον εγώ από φοιτητής, και ήταν και μια περίοδος που το ραδιόφωνο ξέφυγε από τον κρατικό έλεγχο και έξανα να υπάρχει το ελεύθερο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο του Πειραιά έχει αυτή την πρωτοπορία. Γι' αυτό το λόγο και το βοηθάμε και τώρα ως Δημοτικός Σύμβουλος με κάθε δυνατότητα που έχουμε ο καθένας μας. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Είναι σημαντική και η σημερινή, βέβαια και όλες οι μέρες αυτά τα τελευταία χρόνια του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Είναι μια φωνή που ακούγεται στον Πειραιά, η οποία είναι πολύ σημαντική να εξακολουθεί να ακούγεται, να δυναμώσει, να φτάσει και πέρα από τον Πειραιά, να φέρνει τα νέα των Πειραιωτών στους Πειραιώτες, να ανοίξει, να βάλει μέσα όλους τους φορείς του Πειραιά, τα σχολεία, το πανεπιστήμιο και οτιδήποτε άλλο που αφορά εμάς τους Πειραιώτες, για να γίνει ακόμα πιο δικό μας από ό,τι είναι ήδη, να το αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο και να γίνει πραγματικά το ραδιόφωνο πρώτη επιλογή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλους τουλάχιστον τους Πειραιώτες. Να είναι αυτό που ακούμε, ενημερωνόμαστε για την πόλη μας, για τα νέα μας, για ό,τι γίνεται σε εμάς. Το εύχομαι
χρόνια πολλά, να τα κοιλιάσουμε, γιατί και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο αξίζει πραγματικά να συντηρηθεί και να μείνει και να συνεχίσει να προσφέρει όλα αυτά που προσφέρει σε ραδιόφωνο. Θέλω που κλείνει τα 28 του χρόνια, θέλουμε όμως ένα ραδιόφωνο να υπάρχει τόσο κι άλλο τόσο με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν σκέψεις, πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με τρόπο λογικό και δημιουργικό να βρούμε τον καλύτερο τρόπο πρέπει το ραδιόφωνο να υπάρξει, να συνεχίσει. Θέλουμε εμείς τουλάχιστον να είναι ένα βήμα και για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία και για να εκφράσει ο πολίτης το όποιο θέμα του. Αυτά με έναν τρόπο ισορροπημένο και θελκτικό θα έλεγα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα μέσο επικοινωνίας. Αν το καταφέρουμε, μάλλον έτσι θα το πω, θα είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και αυτό, εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό επιθυμούμε και αυτό προτείνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε και θα βοηθήσουμε. Ελπίζω μέρα με τη μέρα ο σταθμός του Πειραιά να αναβαθμίζεται, να αυξάνεται η ακροματικότητά του και να είμαστε υγιείς για πολλά πολλά χρόνια να καμαρώνουμε για αυτό το κόσμο του Πειραιά. Πολύ σημαντική επέτειος, γιατί γιορτάζουμε την ίδρυση ελεύθερης ραδιοφωνίας 28 χρόνια πριν, όταν άλλαξαν όλα τα πράγματα, γιατί το μονοπόλιο της κρατικής ενημέρωσης είδε κάτι διαφορετικό να έρχεται και θυμάμαι τότε ότι ο Μακαρίτης ο Μαρούδας είχε αισθανόμενος την απειλή εναντίον του κρατικού μονοπωλίου της ενημέρωσης, είπε ότι η πολεμική αεροπορία θα καταρρύψει δορυφόρους. Λοιπόν, η πολεμική αεροπορία δεν κατέρριψε δορυφόρους, η ελεύθερη ραδιοφωνία έγινε ένα γεγονός το οποίο άλλαξε προς το καλύτερο την ενημέρωση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που και εδώ στο Πειραιά γιορτάζουμε την επέτειο του καναλιού 1, το οποίο τόσα έχει προσφέρει στην πόλη και δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι έγινε επί δημαρχίας του Ανδρέα του Ανδριανόπουλου, ιδρύθηκε επί δημαρχίας του Ανδρέα του Ανδριανόπουλου και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι χρόνια προσφοράς στην ενημέρωση στην πόλη μας. 8 πολύτιμα χρόνια της ζωής μου τα συμπίπτουν με την ύπαρξη του καναλιού, το οποίο είναι μεγάλο πολιτιστικό εργαλείο για τον Πειραιά. Θεωρώ ότι το ότι το κρατήσαμε ζωντανό μέχρι σήμερα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Γιατί είναι δύσκολη η δημοτική ραδιοφωνία. Πολλοί δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν κλείσει. Το ότι το κανάλι του Πειραιά λειτουργεί και είναι ζωντανό είναι μεγάλη επιτυχία. Και συγχαρητήρια σε όσους το κράτησαν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να ανοίξει τα φτερά του και να έχει μια πανελλαδική εμβέλεια. Και αυτό πρέπει να επιδιώξει και ο σημερινός δήμαρχος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωσή σας. Δεν ξέρω αν έχει παραλυθεί. Η Δημοτική Αρχή που δείχνει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί το κανάλι του Πειραιά χρειάζεται να υπάρχει και να το βοηθήσουν όλοι να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη επέκταση της ακροαματικότητός του, διότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή την πόλη που εμείς που είμαστε στον Ολυμπιακό ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει για όλο τον αθλητισμό αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο και για την ιστορία του Ολυμπιακού. Εύχομαι χρόνια πολλά και να πάει από εδώ και πέρα πολύ καλύτερα. Και κάτι άλλο, είστε τον Ολυμπιακό, που θέλω να μου πείτε τη σχέση που έχει το κανάλι 1 με την ομάδα του Ολυμπιακού. Τη σχέση που έχει το κανάλι 1 με την ομάδα του Ολυμπιακού. Σαν κανάλι του Πειραιά, με την πόλη του Πειραιά, με τη γενέτερα του Ολυμπιακού, έχει μία σχέση, θα έλεγα, αδερφική. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός είναι συνώνυμος του Πειραιά και το κανάλι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το κανάλι το οποίο ενημερώνει την πόλη του Πειραιά για το κάθε τι το οποίο γίνεται στην πόλη μας, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και για τον Ολυμπιακό και για το κανάλι. Κύριε Γλυκά, 28 χρόνια το επίσημο ραδιόφωνο της πόλης του Ολυμπιακού, του Πειραιά. Ο σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί?
Παρά την μεγάλη δημοσιότητα που έχουν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές από όλα τα μέσα, έχουν όμως και το δικό τους ραδιόφωνο, που εδώ και 28 χρόνια τους έχει στην αγκαλιά του μέσα, τους παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια φιλάθλων του Ολυμπιακού, να λένε τις απόψεις του, και βέβαια θέλουμε να ευχηθούμε να τα χιλιάσει το ραδιόφωνο, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στους 90,4 συντονισμένοι πάντοτε, το κανάλι 1 του Πειραιά να συνεχίσει να μας χαρίζει αυτές τις μαγικές στιγμές με εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών εκπομπές και συνεργάτες που τιμούν με την παρουσία τους το κανάλι, τον Πειραιά, το Δήμο Πειραιά. Βετεράνοι του Ολυμπιακού πάντα δίπλα και εμείς να σας έχουμε κοντά μας όπως πάντοτε να προβάλλετε τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να είναι καλά όλοι οι συντελεστές του καναλιού να συνεχίσουν αυτό το σπουδαίο έργο. Τιμή και δόξα στο κανάλι 1 του Πειραιά, το αγαπημένο μας κανάλι. Νίκο, 28 χρόνια Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, ένα σταθμός της πόλης στην οποία γράφεται και εσείς ιστορία. Ναι, είναι καταρχάς να ευχηθώ να ανακαλωστήσετε τουλάχιστον. Πρόκειται για ένα σταθμό ουσιαστικά ιστορία της πόλης του Πειραιά. Είναι κοντά σε όλα τα γεγονότα, κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά, παντού. Νομίζω ότι κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται. Και ευχή μου είναι να συνεχίσετε να την κάνετε με όσο δυνατόν περισσότερη ψυχή μπορείτε. Ήρθαμε κι εμείς να στηρίξουμε την προσπάθεια και το έργο του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά. Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι ένα, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Το δείχνουμε με τις πράξεις μας και ήρθαμε να τους στηρίξουμε και είμαστε πάντα κοντά τους. Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι ένα, όπως είπα και πριν. Εύχομαι χρόνια πολλά στο κανάλι, σε όλους τους εργαζόμενους. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον και να γιορτάσουμε μαζί και τα 38 και τα 108 χρόνια. Τι λες για τη σχέση του Ολυμπιακού με το κανάλι 1? Η αλήθεια είναι ότι η σχέση μας είναι άρρηκτη και συνεχής. Το κανάλι 1 στηρίζει τον Ολυμπιακό, τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, αλλά και εμείς στηρίζουμε τη δημοτική αυτή προσπάθεια της δημοτικής ραδιοφωνίας. Χαιρόμαστε που είναι κοντά μας και θα είμαστε πάντα δίπλα στο κανάλι 1.